τον παπά τον Έλληνα. Γιατί λέτε τώρα για το κογλυφί. Είναι δυνατόν. Να έχει κάνει ένα Έλληνα παπά σε δύο πράγματα. Ποτέ, ποτέ. Ο παπά το κογλύφο. Ναι, την καταγγελία στην ασφάλεια της Λάρισας την έκανε ένας άλλος ιερέας, ο οποίος είχε ζητήσει κάποια χρήματα από το συγκεκριμένο ιερέα. Στις 5.000 ο συγκεκριμένος ιερέας έπαιρνε 9 πίσω. Στις 9.000 έπαιρνε 12 και στις 12 27. Αυτές ήταν οι συναλλαγματικές που βρέθηκαν επάνω του. Μανι, 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 και θα γιάνει η τσέπη σου θα δεις. Δεν ξέρετε ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είχε πει ο έχων διοικητώνες να δίνει τον έναν εις των συνάνθρωπων. Και εμείς ακολουθούμε πιστά τας γραφάς. Είχε πει και κάτι άλλο επίσης, ότι όταν ξεπερδέψει ο άλλος με τα χιτώνα πρέπει να τον επιστρέψει πίσω με τόπο. Με ένα έξτρα μανικάκι λίγο μακρύτερο ρεβέρνιε στο κανένα και κοσμητικό κέντρημα. Σκέφτεμαι εμείς που ξέχασαν να το γράψουν οι Ευαγγελιστές. Είχαν πολλά στο κεφάλι τους τότε γιατί τους κυνηγούσαν οι Ρωμαίοι. Μανι μανι, μη ψάχνεις άλλο. Μανι μανι, για δανεικά. Μανι μανι, έλα στον πατέρ που δίνει απέρτα δάνεια εκκλησιαστικά. Ρε τον κογκλίβο. Ρε μπαμπά. Το iPad μας πειράξε. Πριν συνεχίσουμε λιγάκι, έχουμε ένα από αυτά τα ευγενικά μηνύματα που ξέρετε ότι δεν φημώνω και μου αρέσει να τα διαβάζω. Ο γιος μου έκλεισε ένα μήνα ζωή σήμερα. Εγώ βρίσκομαι σαν Σαντορίνη και ο γιος μου στην Πάτρα. Στείλε χαιρετίσματα, ρε ξεπλένει κιούση. Τι λέει στρεφά. Καλά, τι λέει ρε τσουμπάνι, βρε. Μου έχουν πει πολλά πράγματα, φαλάκρα κτλ. Τι είναι με το ξεπλένει κιούση ακριβώς. Δεν σε ξεπλένει τίποτα. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Επίσης, ένας άλλος φίλος λέει προτιμώ να πληρώνω για τη σεξουαλική ζωή του χταποδιού παρά τον μπάγκαλο. Δεν έχει άδικο. Κι εγώ. Δεν έχει άδικο. Ναι, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι μια μελέτη για τη σεξουαλική ζωή του πάγκαλου θα έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την αντίστοιχη μελέτη για τη σεξουαλική. Το είναι για την UNESCO. Και για το iPad με τον παπά λέει, δηλαδή αν χάσω το USB μου να κάνω μια παντόπιτα να μου το βρει ο iPad, έτσι κι αν είναι για την πανουρόπιτα, έτσι δεν καταστρέφω. Εν οξύ με τα μηνύματα, μα στέλνετε τόσα πολλά μηνύματα και όχι μόνο μηνύματα. Σήμερα και βγήκα έξω και το λέω έτσι γιατί συνήθω δεν βγαίνουμε εμεί έξω με την έννοια όταν έχουμε εκπομπή, ειδικά είμαστε κάπου κλεισμένοι. Αλλά βγήκα έξω για μια δουλειά. Συνάντησα 10 ανθρώπου, βέβαια αδελφέ, έτσι στον δρόμο που είπαν γεια σου Αντώνη και τα λοιπά. Παιδιά και οι 10 άνθρωποι με ένα ύφο. Δηλαδή, όχι αστεία. Μένε... Και τώρα τι θα κάνουμε εμείς από αύριο. Όπου χάλασμα. Λέω, συγγνώμη, θα θέλαμε λίγο να ξεκουραστούμε. Ναι, και εμείς τι θα κάνουμε. Σε λίγο θα αρχίσουμε τις εμπρέλες να μας κουμπίσουμε. Παιδιά, μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Έχουμε που έχουμε τις ενοχές από μόνοι μας. Στο νούμερο 11 συνεχίζουμε με την ίδια λογική, γιατί έχουμε πάλι με παπάδες. Δεν θα το πιστέψετε. Δείτε τι έγινε στη Σικελία για τον επίσκοπο της Σικελίας. Ο Αρμάνι δίνει τώρα και καθολικούς ιερείς. Ο διάσημος Ιταλός Μόντες το σχεδίασε άμφια για τον επίσκοπο της Σικελίας, μια κίνηση που προκάλεσε πολλά σχόλια. Ο πασίγνωστος Ιταλός Μόντιστρος δόρισε καινούρια άμφια σε 4 διαφορετικά χρώματα στον επίσκοπο Ντομένικο Μογκάβερο, που ιερουργεί στη Ματζάρα Ντελ Βάλλο της Σικελίας. Λιτό σχέδιο με κοχύλια και άλλα μικρά σύμβολα που συνδέονται άμεσα με την θάλασσα και τη Μεσόγειο. Φωτογραφίες έκαναν το γύρο της Ιταλίας και όχι μόνο. Ο Αρμάνι λοιπόν, κύριε και κύριοι, σχεδιάζει άμφια για τους καθολικούς ιερείς και δεν σχεδιάζει μόνο για τον επίσκοπο της Σικελίας, αλλά έχει μια ολόκληρη κολεξιόν και είμαστε η μοναδική εκπομπή παγκοσμίως που θα σας παρουσιάσουμε σε πρώτη αποκλειστικότητα την κολεξιόν, συγκεκριμένη κολεξιόν του Αρμάνι για τους ιερείς. Ποιος είπε ότι αν είσαι ιερέας δεν πρέπει να έχει στυλ και η μόδα του Θεού είναι? Ο Τζόρτζιο Αρμάνι παρουσιάζει την κολεξιόν Papadeux. Άνοιξε καλοκαίρι 2011. Μια μοναδική συλλογή από Haute Couture άμφια. Papadeux. Άνοιξε καλοκαίρι 2011. Θαυμάστε το συνολάκι Diefron. Ένα απέριτο λευκό σύνολο από φυσικό μετάξι με κεντυμένα κοχύλια στον ταφτά και μικρές χριστιανικές λεπτομέρειες κεντυμένες με χρυσό. Βοήθειά μας. Συνεχίζουμε με το συνολάκι Πολυελαιό. Μια δημιουργία σε έντονο κόκκινο, ιδανική για γάμους και βαφτίσεις. Συνοδεύεται αρμονικά από minimal θυμιατήρι. Το σύνολο Paradis σε λευκό και κόκκινο θα κάνει το πίμνιο να παραμιλάει. Σας παρουσιάζουμε τη δημιουργία σε μεντάκ, εκεί όπου κλέβει τα βλέμματα ο λευκός ταφτάς που παραπέμπει σε σεμεδάκι, ενώνοντας τα επίγεια με τα ουράνια. Ενώ για πιο casual εμφανίσεις, η δημιουργία Thon Petrakil σε έντονο κρεσουλί υπογράφει με στυλ την καθημερινότητά σας στην εκκλησία ή τις βόλτες με τα πατίνια στο πλακόστρωτο της παραλίας. Papadeux, άνοιξε καλοκαίρι 2011. Γιατί τα ράσα Αρμάνι κάνουν τον chic παπά. Κυρίες και κύριοι,